Μία μπάλα του πινκ-πονκ, ένα νόμισμα, ένα αυγό, μερικά κομμάτια από βαμβάκι. Αντικείμενα που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Στο Minute to Win It, αυτά τα αντικείμενα αξίζουν 50.000 ευρώ. Μέσα από τη διαδικασία ενός πολύ απαιτητικού bootcamp που διήρκησε 16 μέρες, εκατοντάδες άνθρωποι που δήλωσαν συμμετοχή βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις πιο απίστευτες δοκιμασίες. Κάποιοι από αυτούς τα κατάφεραν και σήμερα βρίσκονται εδώ. Έχουν άλλωστε περάσει όλοι τους ατελείωτες ώρες προετοιμασίας χρησιμοποιώντας αντικείμενα που ο καθένας έχει στο σπίτι του. Και τώρα συγκεντρώνονται, σημαδεύουν προσεκτικά, εστιάζουν, κουνάνε, λυγίζουν, φυσάνε, πηδάνε και βρίσκονται στο δρόμο προς τη δόξα. 10 δοκιμασίες, ένα λεπτό για την κάθε μία. 50.000 ευρώ περιμένουν τους νικητές. Το παιχνίδι ξεκινά σε 3, 2, 1. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Τουγκαρέζος και σας καλωσορίζω στο ολοκένουργιο παιχνίδι του Mega, Minute to Win It. Πρόκειται για ένα απλό, διασκεδαστικό και ναι, το πιο εθιστικό τηλεπαιχνίδι στην ελληνική τηλεόραση. Οι παίκτες έχουν ένα λεπτό για να κερδίσουν. Αυτός είναι και ο βασικός κανόνας του παιχνιδιού. Όμως, το Minute to Win It δεν στηρίζεται μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στη δεξιοτεχνία. Τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες για να κερδίσουν 50.000 ευρώ? Θα το μάθετε σύντομα. Δεν θέλω να χρονοτριβούμε άλλο. Ας περάσουμε να γνωρίσουμε τον παίκτη μας. Χαίρετε, ονομάζομαι Βρουταμίτης Δημήτρης. Είμαι 29 ετών. Κατάγομαι από τις Πέτσες, έχω σπουδάσει ψυχολογία στο εξωτερικό και ξενοδοχειακά εδώ στην Αθήνα, με το οποίο και απασχολούμαι εποχιακά στο νησί μου, στις Πέτσες. Δύο, ένα, πάμε. Τον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Μ' αρέσει πολύ ο αθλητισμός, από μικρός παίζω τένις, γυμναστήριο, μ' αρέσει πολύ το περπάτημα. Ναι, γεια σου λίγο όμως. Γενικά δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέμα το να δηλώσω συμμετοχή σε κάποιο τηλεπαιχνίδι ή κάτι τέτοιο, αλλά με το που είδα το τρέιλερ για το Minute to Win It, επειδή και πιο μικρός αλλά και τώρα ασχολούμαι με τέτοια πράγματα, βάζω μικρές αποστολές στο μυαλό μου και προσπαθώ να τις τελειοποιήσω σε συγκεκριμένο χρόνο, μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι δήλωσα συμμετοχή. Μπράβο, Βαλκάρι. Βάλε ένα εδώ πέρα. Εδώ. Ωραίος. Και λένε εδώ. Το πιο αστείο και το πιο απρόβλεπτο που έχει συμβεί είναι να κάνω μια δοκιμασία που έχει να κάνει με αυγό και ένα κουτί πίτσας και να την προπονούμε στο μπαλκόνι και να κάνω αέρα να φεύγει το αυγό από τον μπαλκόνι, να πέφτει στο κεφάλι ενός ανθρώπου από κάτω και είχαμε επεισόδια. Αν κερδίσω 50.000 ευρώ, θέλω να δώσω αρκετά χρήματα σε φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που έχουν έτσι μεγάλη ανάγκη γύρω μου. Ναι, έλα. Ναι, ωραίος, ρε, ωραίος. Ωραίος, αγόρι μου. Ας υποδεχτούμε το Δημήτρη Βρονταμίτη. Ναι, Μητσό. Καλώς ήρθες, αγόρι μου. Καλώς σας βρήκα. Γιατί σε φωνάζουν, θέλω να ξαναπάς πανώ. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Έχεις, είναι φαν σου, ξέρεις τι μ' αρέσει που σε ζητογραβγάζουν. Α, κάνε. Αλλά εσύ κάνεις αυτό το ωραίο το... Πάντως δεν τους έχω τάξει τίποτα, τα λεφτά δικά μου. Λοιπόν, Μίτσο, πες μου με τι ασχολείσαι. Καλοκαίρι δουλεύω σε ένα ξενοδοχείο στο νησί, στις Πέτσες, από εκεί που κατάγομαι. Στις Πέτσες, το νησί της Μπουμπουλίνας. Και χειμώνες εδώ πέρα, φίλοι, ταξίδια, τρώω τα έτοιμα. Ωραία, καλή φάση. Θέλω να μου πεις αν έχεις αδέρφια. Είσαι μοναχογιός, μοναχοπέδι, τι είσαι? Είμαστε μεγάλη οικογένεια, έχω άλλα 4 αδέρφια. Μία αδερφή και 3 αγόρια. Αδέρφια. Εγώ είμαι ο μικρότερος. Είσαι ο μικρότερος, το Στερνοπούλι. Το Στερνοπούλι. Έχεις φέρει κάποιους από τους εδώ? Από εκεί είναι ο πρώτελευταίος. Κατάλαβα, θα τους γνωρίσουμε. Θα τους γνωρίσουμε. Δεν είσαι πολύ, είσαι λίγο. Ντρέπεσαι λίγο. Ναι. Ένα πρώτελευταίος μωρέ, εδώ τον έχω φέρει. Εντάξει, στην ακρούλα εκεί πέρα. Μάλιστα, λοιπόν, έχεις προπονηθεί, Δημήτρη μου? Πιστεύω αρκετά. Από όσο είδα τέλος πάντων, τα περισσότερα τα έχω κάνει, τώρα θα δούμε. Δημήτρη, η αποστολή σου είναι η εξής. Έχεις 10 δοκιμασίες.
Έχεις ένα λεπτό για να ολοκληρώσεις την κάθε δοκιμασία. Mm-hmm. Αν όλα πάνε καλά και ολοκληρώσεις επιτυχώς και τις 10 δοκιμασίες, θα έχεις 50.000 ευρώ. Μίτσο, άστα τώρα αυτά. Άστα τώρα αυτά τη δόξα. Yeah, πάμε για το χρήμα. Okay. Στην προσπάθειά σου λοιπόν αυτή θα έχεις τρεις ζωές. Τρεις ευκαιρίες δηλαδή, αν δεν πάει καλά κάτι, να ξαναπροσπαθήσεις. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τα ποσά για τα οποία παίζεις. Βέβαια. Πολύ ωραία. 500 ευρώ πρώτη δοκιμασία. 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 4.000 ευρώ, πρώτο μαξιλάρι. Ό,τι και να γίνει από εκεί και πέρα, τα χρήματα αυτά είναι δικά σου, Δημήτρη. 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ. Δεύτερο μαξιλάρι και πάλι ό,τι και να γίνει είναι δικά σου, μόλις δύο δοκιμασίες από το απόλυτο έπαθλο. 25.000 ευρώ και 50.000 ευρώ. Τα οποία σου εύχομαι να τσιμπήσεις. Μαγάρι. Να τα πάρεις, να πας ταξί και να φτιάξεις το δικό σου ξενοδοχείο. Ω, εντάξει, μην το πάμε να κάνουμε. Να περάσουμε λοιπόν, να δούμε την περιγραφή της πρώτης δοκιμασίας. Ωραία. Πάμε. Χαρτοπόλεμος. Σε αυτή τη δοκιμασία, ο παίκτης θα πρέπει να αδειάσει ένα κουτί με χαρτομάντιλα, βγάζοντας τα 1-1 και χρησιμοποιώντας μόνο το ένα του χέρι.